Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Live Stories. Είμαστε εδώ κοντά σας για άλλη μια φορά, σε άλλη μια εκπομπή, την οποία μπορείτε πέρα από το κανάλι το τηλεοπτικό να μας παρακολουθείτε και στην MD Production, στα ολοκένουργια βίντεο, τις ολοκένουργιες εκπομπές που κάθε φορά ανεβαίνουν για να μπορείτε να τις παρακολουθήσετε. Γιατί σας έχουμε προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την καθημερινότητα, για τη γυναίκα, τον άντρα, το παιδί, για όλη την οικογένεια, για το σπίτι, για την εξοικονόμηση ενέργειας και μέσα από τους ξεχωριστούς μας έτσι κι αλλιώς συνεργάτες και φίλους, μπορείτε να έχετε κι εσείς ολοκένουργιες ιδέες που μπορεί να μην είχατε σκεφτεί στις καλύτερες τιμές και όχι μόνο για την καθημερινότητα. Πάμε λοιπόν να δούμε τη Γενέμ. Ποια είναι η Γενέμ? Μα η αγαπημένη μου εταιρεία. Τι έχω να σας πω? Τώρα θα το δείτε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθαμε κι εμείς για άλλη μια φορά στη Γενέμ, εδώ την αγαπημένη μας Γενέμ που. Με τον κύριο Χρήστο Κυπριανού πια έχουμε γίνει και φίλοι. Τον Μίστερ Γενέμ, έτσι θα πρέπει να σε λένε κανονικά. Καλώς ορίσατε και πάλι. Καλώς σε βρήκαμε. Να σου πω λοιπόν ότι ο καιρός ανοίγει, ήρθε η άνοιξη, έρχεται και το καλοκαιράκι, όπου είναι η εποχή που πια ζεσθενόμαστε και θέλουμε τη λύση. Αρχίζουμε και ζεσθενόμαστε σήμερα. Βέβαια. Και αυτό θα μιλήσουμε σήμερα για κλιματισμό. Αλλά θέλω να σου πω ότι οι ταχυθερμαντήρες έγραψαν ιστορία, μάθαμε πάρα πολλά. Έχω ακόμα ερωτήσεις που στέλνει ο κόσμος για τους ταχυθερμαντήρες. Οι ταχυθερμαντήρες έτσι κι αλλιώς είναι επίκαιροι. Οι ταχυθερμαντήρες δεν και είναι μόνο τώρα το χειμώνα. Καλοκαίρι. Ναι, είναι κυρίως το χειμώνα που εκεί πλέον είναι η αναγκαιότητα ότι έχω ξεμείνει ο ηλιακός με ρεύμα. Ναι. Δεν συμφέρει που το έχουμε πει. Το έχουμε πει και το έχει καταλάβει και ο κόσμος. Το χειμώνα ή να ζεσταίνει ολόκληρο μπόιλερ 200-300 λίτρα. Ταχυθερμαντήρας. Αλλά ακόμα και το καλοκαίρι. Για πολλές εφαρμογές, γιατί πάντα θέλουμε ζεστό νερό, ναι. Πάντα το νερό είναι οικονομικό με τους ταχυθερμαντήρες και για εξοχικά και για μόνιμες κατοικίες. Ισχύει πάλι. Δεν μπορείς να κάνεις έτσι κι αλλιώς με το κρύο που έρχεται απ' έξω. Μα κάνεις με αυτό μπάνιο. Έτσι κι αλλιώς. Ο ταχυθερμαντήρας λοιπόν και ειδικά η Γενέμ που έχει γράψει ιστορία εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην ιστορία του ταχυθερμαντήρα είναι 12 στα 12 αναγκαίος για κάθε σπίτι, για κάθε χώρο. Απλώς ακόμα μεγαλύτερη είναι η ζήτησή του το χειμώνα, αλλά είναι η ζήτηση πλέον τα τελευταία χρόνια. Όλο το χρόνο, γιατί έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος τι εστί ταχυθερμαντήρας. Καλά, και μέσω εσού έχει συνειδητοποιήσει πάρα πολύ ο κόσμος, γιατί έχουμε πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα. Ναι, σήμερα λοιπόν ερχόμαστε να μιλήσουμε για τον κλιματισμό, κάτι το οποίο εντάξει είναι σήμα κατά τεθέν του καλοκαιριού, αν και πάλι θα μιλήσουμε για ένα προϊόν το οποίο είναι 12 στα 12, γιατί και το χειμώνα πάρα πολλοί κόσμος ζεσταίνεται μέσω του κλιματιστικού. Ακριβώς. Του. Σε αντίθεση με τους θερμοπομπούς που έχουμε αναλύσει σε προηγούμενες εκπομπές, όπου είναι καθαρά. Χειμερινό προϊόν, βέβαια, δεν το συζητάμε. Εδώ πάμε σε μια άλλη κατηγορία όπου πιάνουμε το κομμάτι της θέρμανσης αλλά και της ψύξης, βέβαια, αφού μιλάμε για καλοκαίρι και μιλάμε και για Ελλάδα. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι το έχουν στο μυαλό τους ότι το κλιματιστικό συνδέεται με το καλοκαίρι, αν και το χρησιμοποιούν και το χειμώνα. Οπότε παίρνουν και κλιματιστικά πολύ αυτή την εποχή. Ναι. Έτσι κι αλλιώς έχει ζήτηση. Και το κλιματιστικό γενικά με θέρμανση ψύξη κινείται αρκετά και το χειμώνα. Ναι. Απλώς αυτού του προϊόντος δηλαδή. Η τιμητική του είναι το καλοκαίρι. Οι πωλήσεις του, ναι, πιάνουν με κορυφή. Λοιπόν, καλοκαίρι, θέλω να μου πεις τα πάντα. Όπως με τους ταχυθερμαντήρες που λέγαμε χειμώνας χειμώνα εκεί. Για κάποιο λόγο κλιματιστικό, στο μυαλό μας. Ναι, αυτό είναι, κυρίως εκεί. Υπάρχουν λοιπόν πολλά είδη κλιματιστικών, τα οποία θα βρείτε στη Γενέμ, ο Χρήστος θα μας τα πει όλα. Θέλω να μου πεις για την ταχύτητά τους, για την ενέργειά τους, για την κατανάλωση. Πάρ' το πάνω σου όπως πολύ καλύτερα από όλους ξέρεις. Ωραία. Με τους, γενικά με την κατηγορία της ψύξης εντός ή εκτός εισαγωγικών, η Γενέμ ασχολείται με χρόνια. Είχε εδώ και πολλά χρόνια τα air coolers που λειτουργούν με παγάκια, με κρύο νερό που δροσίζουν το χώρο. Mm. Δεν είναι κλιματιστικά βέβαια. Και έχει χρόνια τώρα και τα φορητά κλιματιστικά που είναι κανονικά κλιματιστικά, ψύχουν κανονικά το χώρο. Κλιματιστικά, έτσι. Με κομπρεσέρ κανονικά, ψύχουν, παγώνουν το χώρο. Απλώς χρειάζονται τα φορητά μία σωλήνα η οποία πρέπει να βγάζουν το ζεστό αέρα το καλοκαίρι που μιλάμε για την ψύξη πλέον, σε ένα χώρο που δεν μας ενδιαφέρει είτε από κάποιο παράθυρο να βγαίνει έξω με κάποια ειδικά kit που υπάρχουν με τρύπες ή να τα διώχνουμε σε ένα δωμάτιο ή χώρο που δεν μας ενδιαφέρει. Υπάρχουν διάφορες επιλογές. Υπάρχουν διάφορες επιλογές και διάφοροι τρόποι και είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας ουσιαστικά τώρα μας επισημαίνει ότι άλλο το air cooler, άλλο το φορητό κλιματιστικό. Ναι, πολλοί κόσμος τα συγχαίει ή βλέπει μια πολύ χαμηλή τιμή στο air cooler, το οποίο δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και δεν αποδίδει τόσο όσο... Δεν αποδίδει, δεν έχει καμία τελικά σχέση. Δεν ψύχει το χώρο. Δροσίζει λίγο, μέχρι εκεί. Είναι...
ένας ένα δυνατός... οικονομικό, ένα οικονομικό κλιματιστικό, ναι, με πολλά ένας εισαγωγικά. Πολύ δυνατό, ένας πολύ δυνατός ανεμιστήρας. Ας λέμε το πούμε, τώρα. Ναι, 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 βοηθάει, ναι, λίγο περισσότερο τον ανεμιστήρα, ναι, δροσίζει κάπως το χώρο. Για ένα μικρό χώρο έχουμε μια διαφορά, ναι, εκεί. Αλλά όχι σαν το κλιματιστικό. Σίγουρα. Μια κατηγορία λοιπόν των κλιματιστικών είναι αυτή που είπαμε μόλις, τα φορητά κλιματιστικά, τα οποία είναι είτε ψήξεις μόνο τα μικρότερα, είτε θέρμασης και ψήξεις, για χειμώνα καλοκαίρι λοιπόν, με την σωλήνα που είπαμε, ναι, και έχουν και δυνατότητα βέβαια αφήγρανσης. Βασικό όπως τα περισσότερα αυτό από αυτά. Και είναι και ελαφριά, χρήσιμο, δηλαδή. Όχι, τα κλιματιστικά τα είναι, και τα είναι βαριά, τα μεταφέρεις, ναι, γιατί έχουν ρόδες από δωμάτιο, μπράβο, σε δωμάτιο. Ναι. Δεν είναι κάτι που το πήρα αγκαλιά και το, πάω, και το μετέφερε. Ναι. Όχι, δεν είναι ας πούμε σαν τον αφιγραντήρα, μπράβο, που είναι πιο μικρή, σωστά, πιο ελαφρύ. Είναι πιο ογκώδεις συσκευές, γιατί είναι πιο δυνατές. Είναι δυνατές όμως. Ναι. Δηλαδή θέλω να επισημάνω στον κόσμο ότι όποιος προμηθευτεί φορητό κλιματιστικό θα έχει την ψήξη του χώρου που θέλει ή τη, ναι, θέρμανση, βέβαια, του, βέβαια, χώρου που θέλει, έτσι. Αυτά κυκλοφορούν. Δεν είναι υποδέστερο του επιτυχίου, όχι, έτσι. Όχι, όχι, όχι. Είναι, υπάρχουν σε 9.000 BTU και σε 12.000 BTU, είναι αρκετά δυνατά μια για χαρά, ένα χώρο, ναι, έτσι, από ένα μικρό δωμάτιο μέχρι και με το 12, αναλόγως βέβαια και τις μονώσεις του χώρου, σωστά, και μπορεί να πιάσουμε μέχρι και 35 τετραγωνικά. Α, τόσο, αν έχουμε καλές συνθήκες, ενίωχο, καλή μόνωση. Να σου κάνω και άλλη μια ερώτηση, ναι, στην κατανάλωση είναι οικονομικό? Δεν είναι δαπανηρά, θα, μπράβο, το ξεκινήσω, ναι, έτσι και, ναι, θα πω στη συνέχεια ότι αυτά τα φορητά κλιματιστικά, δηλαδή ανήκουν στην ηλιακή κλάση A, mm, ενώ θα το πούμε στη συνέχεια, mm, τα κλασικά κλιματιστικά είναι ανώτερα ενεργειακά, ναι, είναι α-συν-συν για παράδειγμα, αλλά βέβαια η χρήση που θα κάνουμε αυτή, η διαφορά μεταξύ τους δεν είναι τεράστια, τόσο μεγάλη, θα έλεγα. Μπράβο, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Δεν είναι τόσο μεγάλη όπως σε άλλα προϊόντα που αυτές οι δύο κλάσεις διαφορά κάνουν ρόλο, τη μεγάλη διαφορά. Ακριβώς, ναι. Και είναι και η χρήση ούτως ή άλλως που είναι μικρή, δηλαδή το χρονικό διάστημα που το χρησιμοποιήσω δεν είναι τόσο, ναι, μεγάλο πια. Οπότε, στην περίπτωση αυτή, τα φορητά κλιματιστικά, mm-hmm, μεταφέρονται, είπαμε, μπορεί να τα αποθηκεύσουμε σε κάποιο χώρο, μπορεί να τα μεταφέρουμε στο εξοχικό μας. Βεβαίως, πάρα δηλαδή, πολύ. Δηλαδή, φεύγουμε για διακοπές, ναι, έχουμε αυτό, το βάζουμε στο αυτοκίνητο. Ενός κατάλληλου όγκου για να μπορείτε να το βάλετε, όπως λέω, στο αυτοκίνητο και να μπορείτε, ναι, να, ναι, το μεταφέρετε. Ναι. Απλώς είπαμε, δεν είναι το πολύ μικρό που, ναι, το πιάζω, το πιάνουμε το χέρι, ναι, το μεταφέρω, ναι, πολύ εύκολο κτλ. Είναι λίγο πιο μεγάλο. Ναι. Το πιάνουμε, το ανεβάζουμε στο κάθισμα, είμαστε OK, κάνει τη δουλειά του μια χαρά. Άλλες συσκευές οι οποίες δουλεύουν με παρόμοιο τρόπο με τα φορητά κλιματιστικά, αλλά είναι σταθερά πλέον αυτά και είναι και άλλης ποιότητας και κατηγορίας, θα έλεγα, είναι τα κλιματιστικά χωρίς εξωτερική μονάδα. Ναι. Δεν υπάρχουν πολλά εργοστάσια στον κόσμο που κατασκευάζουν κάτι τέτοιο. Είναι ιδιαίτερο, ναι. Ναι. Εμείς διαθέτουμε στην Ελλάδα τα κλιματιστικά χωρίς εξωτερική μονάδα της Olympia Splendid, mm-hmm, είναι κατασκευασμένα στην Ιταλία. Ωραία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Κλιματιστικό να κατασκευάζεται σε ευρωπαϊκό έδαφος και δει στην Ιταλία, που είναι προηγμένη χώρα τεχνολογικά. Και εδώ τι πλεονεκτήματα έχουμε. Όταν έχουμε ένα χώρο όπου είτε για λόγους πολυοδομικούς, mm-hmm, είτε για λόγους αισθητικούς, είτε τεχνικούς ή οτιδήποτε άλλο. Τους αισθητικούς δεν ξέρω τους είπα. Ναι. Ναι, ναι, αν δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε να έχουμε μια εξωτερική μονάδα, η μία λύση είναι να λιώσουμε το καλοκαίρι και άλλη περίπτωση είναι βάλουμε ένα κλιματιστικό χωρίς εξωτερική μονάδα. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται δύο τρύπες στον τοίχο, mm, όπου πάει και εφαρμόζει ακριβώς το κλιματιστικό. Δεν βλέπουμε κάτι δηλαδή από το χώρο μας, από το σαλόν μας, από το δωμάτιο. Είναι το κλιματιστικό και κάνουμε τις λειτουργίες του. Είναι και inverter. Α, mm, και inverter, είναι πολύ οικονομικό. Βασικό λοιπόν. Αυτό. Έχει και πάρα πολύ καλή απόδοση, πιο σταθερή θερμοκρασία και οικονομική λειτουργία. Και έχουμε οτιδήποτε θα είχαμε ουσιαστικά με ένα κλασικό κλιματιστικό όπως τα γνωρίζουμε. Ναι. Δεν υστέρησε κάτι ουσιαστικά αυτό. Τώρα υπάρχουν και αυτά σε 7.000 BTU για ένα μικρό δωμάτιο. Βασικό αν έχουμε... που έχεις και 7.000 BTU, έτσι. Ναι, είναι για μικρούς χώρους. Για επιλογή μικρών χώρων. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό μπορεί να καλύψει γύρω στα 14 τετραγωνικά. Ναι.
16, 17, 18 αν ο χώρος είναι καλά μονωμένος. Ναι, ναι. Αν δεν είναι, πάμε προς τα πιο χαμηλά. Ενώ το 9 αντιθέτως θα πάμε λίγο παραπάνω, όπως και τα σπλί, τα κλασικά κλιματιστικά και τα φορητά. Μπορούν να πάμε και 20, 25, και 30, και 35 τετραγωνικά. Τέλεια. Αν δεν έχουμε απώλειες. Όλα εξαρτώνται από τις απώλειες, έτσι. Από τις απώλειες, βέβαια. Όπως είχαμε περίπου και με τους θερμοπομπούς, ότι ένας χώρος καλά μονωμένος, με ένα χώρο, με ένα δωμάτιο, με ελλιπή μόνωση, με πρόβλημα στη μόνωση, μπορεί να χρειαστεί τα διπλάσια kilowatt ή BTU στην περίπτωση των κλιματιστικών, για να αποδώσει ικανοποιητικά και να είναι και οικονομικό. Ναι. Η μόνωση είναι το α και το ω. Μάλιστα. Και φεύγοντας από τα κλιματιστικά πλέον, τα επιτύχια ή επιδαπέδιο, το ένα είναι και επιδαπέδιο, ουσιαστικά χωρίς εξωτερική μονάδα, πάμε στα κλασικά. Στα κλασικά που υπάρχουν και στη Γενέμ και αυτά. Ακριβώς. Και μπορείτε να τα βρείτε εδώ. Είναι πάλι της ίδιας εταιρείας, της Olympia Splendid. Mm-hmm. Είναι η σειρά Nexia. Αυτά είναι διαθέσιμα σε 9.000, 12.000, 18.000 και 24.000 BTU. Για μεγαλύτερους χώρους. Είναι πάρα πολύ, σε μεγάλο χώρο και σε είναι μεγάλη πολύ δύναμη, μεγάλα, έτσι. Ακριβώς. Και ένταση. Και είναι και αυτά βέβαια inverter. Έχουν ρυθμίσεις αφίγρανσης, είναι όλα αυτά που ανέφερα, το 9 μέχρι 24 είναι ψήξεις θέρμανσης και αφίγρανση. Και είναι πάρα πολύ αποδοτικά. Είναι πολύ βασικό αυτό για έτσι. Πολύ μεγάλους χώρους, ειδικά που ο κάθε ένας χρειάζεται κάτι αποδοτικό, mm-hmm. και κάτι το οποίο θα είναι και οικονομικό ταυτόχρονα και στην αγορά του αλλά και στην κατανάλωση. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν ότι μια τέτοια εταιρεία όπως η Olympia Splendid Ιταλική κατασκευάζει τέτοιου είδους χρήματα. Ακριβώς. Έχει μεγάλη εμπειρία έτσι κι αλλιώς η Olympia Splendid σε αυτό. Είναι κατασκευάζει από το 1998, ξεκίνησε τα μοντέλα τα χωρίς εξωμετρική μονάδα. Ναι, ναι. Οπότε έχει μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτό και τα προϊόντα της είναι ποιοτικά. Τι θα ήθελες να πεις λίγο για τα κλιματιστικά, ότι θα μπορούσε να προσέξει ο κόσμος παραπάνω σε μια ενδεχόμενη αγορά τους. Κάθε περίπτωση, κάθε χώρος είναι διαφορετικός, όπως και στα άλλα προϊόντα που έχουμε μιλήσει. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ποιες είναι οι ανάγκες του καθενός. Δηλαδή, όπως είπαμε, το φορητό κλιματιστικό έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να το μεταφέρουμε ναι. σε ένα εξοχικό και οτιδήποτε και έχουν μια τάξη μεγέθους, τώρα έτσι λίγο χοντρικά να πούμε και τις τιμές τους, 400-500 ευρώ, εκεί μέσα παίζουν περίπου ναι. τα κλιματιστικά, τα φορητά. Πολύ καλές τιμές για τέτοια ποιότητα ναι. κλιματιστικών, αυτό ναι. έτσι. Μετά πάμε σε ακριβότερα, όπου είναι τα Made in Italy, τα χωρίς εξωτερική μονάδα της Olympia Splendid, είναι η σειρά Unico και είναι τα μοντέλα Edge και Easy. Που δεν ανέφερα τα μοντέλα τους. Βέβαια, τα βλέπει κανείς στο site μας αυτά, βέβαια, έτσι κι αλλιώς. Και στο και YouTube, στο κανάλι μας, το GenM 1975 και στο site μας genm.eu. Μπορεί να δει όλες τις πληροφορίες που θέλει πάνω στα κλιματιστικά και τους χώρους κάλυψης, τα πάντα, οτιδήποτε αφορά αυτά. Και βέβαια, τα βρίσκει και στους συνεργάτες μας, mm-hmm. συνεργαζόμενα καταστήματα. Η άλλη περίπτωση λοιπόν που είπαμε με τα κλιματιστικά χωρίς εξωτερική μονάδα, αναφερθήκαμε στο θέμα ότι πότε θα το επιλέξεις. Ναι, σωστά. Θα δώσεις κάποια χρήματα περισσότερα. Εδώ μιλάμε για να κόψεις από 1.100, 1.200 μέχρι 1.500 ευρώ. Ναι, μπορούμε να πάμε. Επενδύεις όμως για μια ζωή, έτσι. Ναι, και είναι made in Italy. Ακριβώς. Και είναι και. Φαντάζομαι. Ναι, και έχεις μια καλή ποιότητα ψήξη. Και με το αισθητικό αποτέλεσμα ναι. και οικονομικά. Μάλιστα, είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν θα πάει ο καθένας να πάρει το κλιματιστικό αυτό χωρίς εξωτερική μονάδα, εάν δεν τον ενδιαφέρει στο χώρο ή έχει το χώρο απ' έξω και δεν έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Είπαμε, αν έχουμε θέμα αισθητικής, είτε οτιδήποτε άλλο, πολεοδομικά, τεχνικά θέματα και, εκεί είναι μονόδρομος. Και με το after sales τι συμβαίνει, πώς το διαχειρίζεται. Οτιδήποτε, οτιδήποτε ισχύει, όπως και για όλα μας τα προϊόντα. Άρα υπάρχει η υποδομή και. Ναι, υπάρχει η τεχνικό τμήμα που αναλαμβάνει και τις εγκαταστάσεις mm-hmm. και επισκευές, συντηρήσεις, οτιδήποτε θέλει. Σημαντικότατο αυτό, γιατί ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή. Είναι έτσι, σημαντικό ακριβώς. να ξέρουμε ότι μα εννοείται, πρέπει να υπάρχει. Είναι δίπλα μας για πάντα και φαντάζομαι ναι. για πόσο καιρό, για προφανώς, όσο χρειαζόμαστε. Προφανώς. Και τέλος τα κλιματιστικά, τα split. Όπου, όπως είπαμε νωρίτερα, είναι τα κλασικά όπως τα γνωρίζουμε. Mm-hmm. Είναι υψηλής ποιότητας εδώ και απόδοσης. Mm-hmm.
Είναι το ίδια εταιρεία η Olympia Splendid, που είναι, όπως είπαμε, κορυφαία εταιρεία. Δεν θα έβαζε ένα προϊόν στην γάμα της το οποίο θα είναι υποδεέστερο. Βεβαίως. Από τα υπόλοιπα. Και είμαι σίγουρη και εσείς στη Γενέμ δεν θα έβαζε. Ακριβώς. Είναι ένα γνωστό εργοστάσιο, διαθέτει και άλλα προϊόντα Olympia Splendid και έχει δείξει την ποιότητα στο χώρο αυτό, και αυτό. Είναι προϊόντα εμπιστοσύνης. Όπως είσαι και εσύ, Χρήστο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας υποδέχτηκες για άλλη μια φορά στον εκπληκτικό χώρο της Γενέμ και μάθαμε για το πιο επίκαιρο θέμα αυτής της εποχής που είναι ο κλιματισμός. Να δροσιστούμε λίγο. Ακριβώς αυτό που λέγαμε νωρίτερα, να ζεσταθούμε, τώρα να δροσιστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και εμείς, να είσαι καλά. Ζεστό νερό σε 7 δευτερόλεπτα. Το έχεις. Ταχυθερμαντήρες από τη Γενέμ. Με την υπογραφή της Κλάκη Γερμανίας και Τρίτων Αγγλίας. Εξοικονομήστε ενέργεια μέχρι 87% με ενεργειακή κλάση Α σε σύγκριση με την κλάση D του θερμοσύμφωνα. Βρείτε μας και στο site μας genem.eu. Σας έχω ωραία νέα. Τι σας έχω, να ορίστε. Όταν σας λέω εγώ να μπαίνετε να μας βλέπετε, υπάρχει λόγος. Γιατί μία μεγάλη τυχερή, μία υπερτυχερή νικήτρια, η Νάνση συγκεκριμένα, κέρδισε ένα υπέροχο δώρο από την εταιρεία που βρίσκεται πάντα δίπλα μας για όσους έχουμε αυτοκίνητο. Σιάνης, ξέρετε πάρα πολλά χρόνια εμείς είμαστε δίπλα του και είναι και δίπλα μας. Και η κοπέλα αυτή, η υπερτυχερή, η οποία κέρδισε τα λάστιχα, που ξέρετε είναι μεγάλης αξίας γιατί τα λάστιχα πρέπει να τα λάει συνέχεια. Οπότε η φίλη μας, επειδή μπήκε στο διαγωνισμό, τα κέρδισε από τη Σιάνης, μας έδωσε συνέντευξη και εμείς θέλουμε να δούμε πώς της φάνηκε το δώρο της και τι έχει να μας πει. Καλησπέρα μου την όμορφη Καλαμάτα. Η αφορμή που ήρθα εδώ είναι το ότι είμαι στο Skoda Club Πελοποννήσου, το οποίο είχαμε κάνει την κοπή της πίτας στην Εστάνη και κέρδισα τα ελαστικά από τον Σιάνη, τον κύριο Σιάνη. Ο κύριος Σιάνης διάλεξε την καλύτερη εταιρεία ελαστικών για το αυτοκίνητό μου, τη Falken, να είναι πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το περιβάλλον πολύ ωραίο, πολύ μεγάλη οργάνωση υπάρχει. Είναι πάρα πολύ ωραίο, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Σίγουρα θα ξαναρχόμουν. Ποιος θα κάνει τη βρώμικη δουλειά? Μετακομίσεις εντός Αττικής. Οικονομικά, με σεβασμό και υπευθυνότητα. Συνέπεια και αξιοπιστία από το 1995. Μετακόμιση τώρα. dirtyjobs.gr. Dirty Jobs και αφήστε τους άλλους να κάνουν τις βρώμικες δουλειές. Ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας για κάθε οικιακό ή επαγγελματικό χώρο. BML Security. Πουλικαράκος, ένα όνομα, μία ιστορία. Η εταιρεία που θα μπεις μέσα και θα πάρεις από μία λάμπα μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Για να ανακαινήσεις, να στολίσεις, να ομορφύνεις το χώρο σου και όχι μόνο, στις καλύτερες τιμές. Γιατί εμάς η επιλογή είναι μία. Είναι μονόδρομος. Πουλικαράκος. Πάμε να δούμε. Πουλικαράκος, το όνομα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και ανακαινήσεις. Πουλικαράκος και στις μικροσυσκευές. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας και βρείτε ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι σας ή το γραφείο σας. Από μία μηχανή του καφέ μέχρι το μπάρμπεκιου. Πουλικαράκος. Σε εμάς θα βρείτε λάμπες LED και πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Μπορείτε να βρείτε σε εμάς τη μεγαλύτερη ποικιλία σε λαμπτήρες προβολής λαμπάκια LED. Η εταιρεία Πουλικαράκος αναλαμβάνει την πλήρη μελέτη σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Δημιουργούμε δεσμούς εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και η αρχή μας είναι ο σεβασμός και η ακυρεότητα. Στόχος μας, οι νέες καινοτόμες ιδέες, η άμεση προσέγγιση σε όλα τα νέα τεχνολογικά μέσα. Μία από τις καλύτερες και μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο του ηλεκτρικού εξοπλισμού, προσφέροντας τις καλύτερες υπηρεσίες τόσο σε οικιακό όσο και σε επαγγελματικό χώρο. Η καλύτερη επιλογή, Πουλικαράκος. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε και στο site μας, πουλικαράκος.gr. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η ασφάλεια είναι συνώνυμο μιας εταιρείας
η οποία πραγματικά σου δίνει τα εχέγγυα, σου δίνει όλα αυτά που χρειάζεσαι για να νιώθεις ασφαλής και μέσα στο σπίτι σου, αλλά και όταν λείπεις, όταν είσαι έξω. Χαλκιάς Doors. Τι έχει να μας δείξει σήμερα? Αυτό που θα δείτε τώρα. Πόρτα ασφαλείας, χαλκιάς και ασφάλιστες, επί 4. Multiforti, Panther, Dragon και Mammoth. Αδιάρρηκτες πόρτες ασφαλείας με καινοτομία και design χαλκιάς. Για το διαμέρισμα, Χαλκιάς Doors. Για την είσοδο της πολυκατοικίας, Χαλκιάς Doors. Για την είσοδο της εξοχικής κατοικίας, Χαλκιάς Doors. Για θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας, χαλκιάς και ασφάλιστες. Και μην ξεχνάτε, μας βλέπετε στο κανάλι μας MD Productions στο YouTube, στα social media. Μας ακολουθείτε, πατάτε καμπανάκι, subscribe για να μπορούν να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και κάθε φορά που μια ολοκένουργια εκπομπή ανεβαίνει, εσείς έχετε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να τη δείτε. Γιατί ξέρετε, οι εκπομπές μένουν αναλύωτες στο χρόνο. Είναι για πάντα εκεί. Πού? MD Productions. Πήγαινε τώρα, θα δεις το καμπανάκι. Εγγράψου, κάνε εγγραφή. Και πάτησε για ειδοποίηση και όταν θα με ξαναδείς, θα ξέρεις ότι έχω και κάτι καινούργιο να σου πω. Λοιπόν, σας έχω εξαιρετικά νέα. Σας έχω εξαιρετικά νέα εδώ που και αν κοιτάξω, ο Γιώργος Ντούρος είναι ένας. Αγαπημένος φίλος, θέλω να πω, εξαιρετική φωνή, εγώ θα έλεγα ο Ρόμπι Γουίλιαμς της Ελλάδας, έρχεται για άλλη μια φορά για να ανατρέψει και να ανεβάσει τις δικές σας βραδιές, να βγείτε έξω, να διασκεδάσετε, να τον ακούσετε. Το Hollywood Stage Athens, με μεγάλη του χαρά, και εμείς θα πάμε και θα είμαστε εκεί, παρουσιάζει και πάλι μετά από πολύ καιρό τον ανατρεπτικό Γιώργο Ντούρο ή αλλιώς Γιώργιο Ντούρος. Ο καλλιτέχνης λοιπόν που επιλέχθηκε από τον Ούλι Τζον Ροθ συγκίνησε την Τζένι Βάνου και τραγούδησε με τον Τζεφ Σκοτ Σότο, έρχεται με το σίγγλ από την Icon Pure το Βασίλειο της Πίπας για πρώτη φορά live ζωντανά για όλους εμάς. Με μία έκπληξη σε πρώτη μετάδοση υπόσχεται να μας δώσει μία ηλεκτρισμένη βραδιά με set list από το πρώτο του άλμπουμ 2012 και διασκευές σε τραγούδια ορόσημα στην ιστορία της rock, κάτι ξέρω που σας έλεγα ότι είναι ο Robbie Williams της Ελλάδας, από Van Halen, David Bowie και Jimmy Πανούση μέχρι Muse και Παύλο Σιδηρόπουλο. Μαζί του ο Τζιόρτζιος Ματσιούλας and the Alma The Band σε μια βόλτα βραδινή από την Icon Pure, που είναι και το νέο του κομμάτι. Τι θα κάνουν, θα μας ταξιδέψουν από τους Doors και τον James Brown ως τα υπόγεια ρεύματα και τους Aerosmith σε μια alternative rock-pop εμφάνιση. Πηγαίνετε, ακούστε τους, πραγματικά θα πάθετε σοκ με τον Γιώργο και με την φοβερή του εμφάνιση on stage, αλλά και με τη φωνάρα του και με το υπόλοιπο επιτελείο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς σας το προτείνουμε, σας το παρουσιάζουμε και σας περιμένουμε, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Σαλάτα αλλά ντοματίνα. Θα χρειαστούμε ντοματίνια, κρεμμυδάκι φρέσκο, μαρούλι μαραθώνα, ανθότυρο, κούλουρι του ψυρί, βαλσάμικο, αλάτι, πιπέρι, λάδι με γεύση πορτοκάλι. Λοιπόν, να κάνω και εγώ κάτι. Βεβαίως, εσύ θα μου καθαρίσεις τα ντοματίνια. Ωραία, ντοματίνια. Χεράκια πλημμένα, μην μου έχετε παράπονα. Πλημμένα, κάντε like. Κυρία Κατερίνα, σε λίγο θα πω αυτό που θέλετε στο σεφ μας. Στην κυρία Κατερίνα που μας στέλνουν και μας λένε διάφορες ερωτησούλες, όταν σε βλέπουν, τα ρίχνω μέσα ή τα βάζω εδώ. Ας το κλείω για να τα κόψω. Ένα, δύο, τρία, οικονομία. Τέσσερα. Πολύ το βάζει το φρέσκο του κρεμμυδάκι, Ναι, τώρα που είναι η εποχή του, φρέσκο κρεμμυδάκι. Λαδάκι να βοηθήσω. Μ' αρέσει που ανοίγει ο καιρός. Έκανα χθες μια βόλτα και το ευχαριστήθηκα. Θα μου φέρεις. Ναι. Ένα λαδάκι να βάλουμε και ένα μπαλσαμίκο. Ένα λαδάκι και ένα βάλουμε. Ναι, τι. Λάδι. Το λάδι από βασιλικό. Βασιλικό. Α, ταιριάζει κιόλας. Ωραία. Οκ. Ναι, και. Ναι. Και θα βάλουμε το κλασικό. Α, το κλασικό. Το κλασικό. Γενικώς συνταγές όμως δεν είσαι κλασικός εσύ. Όχι. Και το μπαλσάμικο το κλασικό. Θα
κόψουμε. Και φυσικά θα συνοδεύσουμε με κουλουρί του ψηρί. Να το βάλω σήμερα... τσαπατάνω. Όχι, θα κάνουμε κάτι διαφορετικό σήμερα. Συγγνώμη, εσύ το κόβεις και μου το βάζεις μέσα σε τέτοιο. Εγώ το έχω ευχαριστηθεί έτσι. Ναι, τώρα θα το κάνουμε κάπως διαφορετικό. Okay. Θα το κάνουμε όπως κάνουν τα κουρτόνς. Θα μου δώσεις τώρα ένα λάδι. Τι θέλουμε. Με πορτοκάλι. Πριν δοκιμάσω, να σου πω τώρα τις ερωτησούλες. Βέβαια. Η Κατερίνα λοιπόν από Θεσσαλονίκη ρωτάει γιατί χρησιμοποίησες μαύρο σκόρδο αντί για άσπρο. Πριν το πεις, να υπενθυμίσω ότι στο zoomomorpha.gr και στο YouTube θα δούνε τη σύνταγή μας γιατί χρησιμοποίησαμε το μαύρο σκόρδο και το βάλαμε συγκεκριμένα στο αρνάκι μας που κάναμε το γεμιστό, το θεσπέσιο. Ακριβώς. Θυμάστε, Κυριακή του Πάσχα. Το μαύρο είναι το λευκό που έχει υποστεί επεξεργασία και έχει γίνει μαύρο. Ώστε να έχει, να μην μυρίζει μάλλον και να μην είναι τόσο όξινο όσο είναι το σκόρδο όταν το χρησιμοποιούμε στο φαγητό. Α! Είναι απλό. Και τζατζίκα και τέτοια κάνω. Είναι λίγο δύσκολο στο τζατζίκι. Α, εκεί μας δυσκολεύει. Θα το δούμε λίγο μαύρο. Άρα, και δεν στο θα κλασικό. Έχει πάρει πολύ άρωμα. Ωραία. Φυσικά εγώ θα κλέψω τώρα. Έχεις τραγανό δίκιο. Και αρωματικό. Τραγανό. Τραγανό και είναι και κουλούρι του ψήρι, είναι και μοναδικό. Φιλιά πολλά ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια, μύρισε Ελλάδα και στείλτε και εσείς τις δικές σας συνταγές. Ζούμεόμορφα.gr. Φιλιά πολλά. Φιλιά γεια πολλά. Σου Στέλιο. Glass Experience. Οι καλύτερες ενεργειακές λύσεις με βάση το γυαλί. Ειδικές μελέτες για εσωτερικό ή εξωτερικό, επαγγελματικό ή οικιακό χώρο. Θωράκιση, ηχομόνωση, προστασία και ασφάλεια μόνο από την Glass Experience. Υψηλή αισθητική, από διακόσμηση εσωτερικών χώρων με κρυστάλλινα έπιπλα, γυάλινες ντουζιέρες, γυάλινες σκάλες, βιτρίνες, ειδικές κατασκευές μέχρι στέγαστρα και γυάλινα κάγκελα. Εκεί που αισθητική συναντάει την κομψότητα. www.glassexperience.gr. Ταξί Ερμής. Εξυπηρέτηση σιγουριάς και ασφάλειας. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο. Εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις με συνέπεια. Εγκαταστήστε δωρεάν την εφαρμογή Ερμής Radio Taxi ή καλέστε να σας εξυπηρετήσουμε. Λοιπόν, μπορεί γλυκούλα να μην ήμουν πολύ, αλλά τώρα έχω γίνει για κάποιους λόγους και έχω και τα λουλουδάκια μου στο χέρι, τα οποία συμβολίζουν την άνοιξη, τις πεταλουδίτσες, τις μελισσούλες και τον ερχομό του καλοκαιριού που θα τα βγάλουμε τα μαγιό μας και τα βουτήξουμε στη θάλασσα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Λοιπόν, να είσαστε καλά και μέχρι την επόμενη φορά να είστε κοντά μας, να μας βλέπετε και να πετάτε τα λουλούδια της Πρωτομαγιάς.